Νίκος Χαλκιαδάκης και Νίκος Κοκολάκης υπογράφουν την τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας, επιλέγοντας τον δρόμο της συνεργασίας και της εργασιακής ειρήνης και με την ελπίδα ο τουρισμός να ξαναγίνει ο πρωταγωνιστής για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας μας. Μετά από πολλές συναντήσεις που είχαμε, τα βρήκαμε και ξανά θέλουμε πάντα εργασιακή ειρήνη στο χώρο μας, όπως και τα περασμένα χρόνια, έτσι και τώρα. Να είμαστε μονιασμένοι και θα πάμε καλά. Μετά από πολλοί μήνες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις και πάντα με τη βοήθεια του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, έγινε πρόταση, σχέδιο υπογραφής τοπικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, έγινε αποδεκτό και από τα δύο μέρη. Με φόντο την υπογραφή της τοπικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, επικρατεί ικανοποίηση στις τάξεις των ξενοδοχείων υπαλλήλων, καθώς διασφαλίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας. Με αυτή τη σύμβαση που υπογράψαμε, ρυθμίζονται και διατηρούνται οι όροι αμοιβής των εργαζομένων του νομού Ηρακλείου. Επίσης, διασφαλίζονται θεσμικά δικαιώματα, όπως είναι η μεταφορά των εργαζομένων, όπως είναι διάφορα επιδόματα, η επαναπρόσληψη. Από εκεί και μετά, εμείς θέλουμε εφαρμογή από όλους τους ξενοδόχους για όλους τους εργαζόμενους. Την ίδια ώρα τονίζουν την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στους εμβολιασμούς σε εργαζόμενους του τουρισμού. Αυτό που θέλουμε από όλους είναι συνιστώ ξανά ότι όλοι οι ξενοδόχοι υπάλληλοι πρέπει να εμβολιαστούν. Σας παρακαλώ όλους να το δείτε πιο σοβαρά το θέμα του εμβολιασμού. Είναι πάρα πολύ σοβαρό για μας να είμαστε καθαρός προορισμός, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι που θα έρθουν να νιώθουν ασφαλείς. Κάνουμε έκκληση στην κυβέρνηση να επισπεύσει τη διαδικασία των εμβολιασμών, που τόσο ώστε εμείς εργαζόμενοι που βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή του τουρισμού, που προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, να πάμε με ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Μέχρι στιγμής οι κρατήσεις είναι ελάχιστες από Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και από άλλες χώρες, με τον Νίκο Χαλκιαδάκη να αναφέρεται σαν μηνύματα για τη νέα τουριστική σεζόν. Φέτος, αντί να έχουμε το last minute, πρέπει να μάθουμε και το last second πια, γιατί εκεί έχουμε φτάσει. Πιστεύω όμως ότι μετά που θα ανοίξει η σεζόν, ότι θα έχουμε αρκετή κίνηση, διότι ο κόσμος διψάει να πάει διακοπές. Όπως και εμείς διψάμε να βγούμε έξω στον δρόμο, να πάμε σε μια θάλασσα, έτσι και ο κόσμος όλος στην Ευρώπη έχει κλειστεί και θέλει να φύγει να έρθει διακοπές. Και σίγουρα η Ελλάδα είναι ο πρώτος προορισμός.